Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, στα σχολεία του Δήμου Κορινθίων φέτος αναμένεται να ξεκινήσουν να λειτουργούν χωρίς καθαρίστρες, αφού η επιπολαιότητα και αναλυσία των αρμοδίων φορέων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ενώ κάθε χρόνο οι καθαρίστρες ξεκινούσαν κανονικά την εργασία τους μέσω ανανέωσης της σύμβασής τους, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, τώρα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ από τους εκάστοτε Δήμους. Όμως, παρότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο δεν έχει στείλει καμία οδηγία προς το Δήμο για να προχωρήσει το διαγωνισμό. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Σχετικά με το θέμα που θίξατε, δυστυχώς το Υπουργείο πρωτοτύπησε για άλλη μια φορά. Εκτός από τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν τα σχολεία, πρόσθεσε και ένα άλλο που έχει να κάνει με την καθαριότητα των χώρων, των σχολείων. Βέβαια το θέμα αφορά αυτό το σχολείο τα οποία απασχολούσαν καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου, τα οποία αριθμούν 18 συνολικά. Από τον πρώτο χρόνο που αναλάβαμε, μας έχει έρθει εγκύκλιος ότι κάποια στιγμή ο καθαρισμός των σχολείων θα περνούσε στο Δήμο όπως υπάρχει σχετικά το κομμάτι, δηλαδή σχετικά με τις μόνιμες καθαρίστες, το ίδιο κομμάτι και με τις συμβασούχες θα πέραγε με το Δήμο. Κάθε χρόνο μας στέλνανε τελευταία στιγμή, δεν θα έλεγα εμπρόθεσμα, εγκύκλιο η οποία μας οδηγούσε στην επαναπρόσληψη και την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, δηλαδή το να προσλαμβάνουν οι σχολικές επιτροπές μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας τις καθαρίστες με σύμβαση. Φέτος, από τον 3ο του 12, μας ήρθε εγκύκλιος, η οποία μας υποχρέωνε να απευθυνθούμε στους Δήμους μας, αλλά και να δώσουμε στοιχεία στο Υπουργείο σχετικά με το πόσο προσωπικό απασχολούμε, πόσες αίθουσες καθαρίζουμε με καθαρίστρες οι οποίες έχουν σύμβαση έργου. Από το σκοπός ήταν να, και το εγκατακλείδι δηλαδή, συγκεκριμένη εγκύκλιο, ήταν ο καθαρισμός και αυτό το κομμάτι του καθαρισμού να περνούσε στους Δήμους και βεβαίως η πρόσληψη, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, θα γινόταν μέσω του ΑΣΕΠ. Δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο παραπέντε. Τα σχολεία ήδη έχουν ανοίξει, ήδη έχουν ξεκινήσει και ακόμα δεν έχει αποσαφενιστεί εάν θα λειτουργήσει το υφιστάμενο καθεστώς ή αν τελικά οι καθαρίστες με σύμβαση μίσθωσης έργου θα περάσουν στους οικείους ΟΤΑ και θα προσληφθούν μέσω του ΑΣΕΠ. Μια πληροφόρηση, μια ενημέρωση που είχαμε ότι θα είχαμε τελικά σχετική οδηγία, σχετική διαταγή την Πέμπτη που μας πέρασε, δεν την είχαμε. Κατόπιν επικοινωνίας μας είπανε μέχρι τέλος της εβδομάδας, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι μπαίνουν μαθητές, μικροί μαθητές, σε χώρους μη υγιεινούς. Μπαίνουν μέσα να καθίσουν, να κάνουν μάθημα, να περάσουν 6-7 ώρες από την ζωή τους, μέσα σε ένα χώρο μη υγιεινό. Το πρόβλημα δεν σταματάει εκεί. Γιατί και σήμερα να μας το κοινοποιήσουν ότι θα απευθυνθούν σε εμάς πάλι, να κάνουμε εμείς την πρόσληψη, εμείς πρέπει να προβούμε σε διαγωνισμό. Άρα, να υπολογίζετε ότι ο διαγωνισμός αυτός θα κρατήσει περίπου από 20 μέρες και πάνω και περισσότερο. Άρα μιλάμε ότι τουλάχιστον 15 με 20 μέρες τα σχολεία θα μείνουν χωρίς καθαρίστες. Άρα να το πούμε όπως το λέει ο λαός, λαϊκά, βρώμικα. Αυτά έχω να σας πω σχετικά με το θέμα το οποίο θίξατε. Μαύρο έχω μια σύσκεψη με τη Σχολική Επιτροπή. Έχουμε ένα συμβούλιο. Έχουμε ένα συμβούλιο αύριο εκτάκτως για να δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε εμείς σαν Δήμος.
Βέβαια, οι λύσεις είναι ελάχιστες. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά και θέλω να απευθυνθώ και στους γονείς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση. Η λύση όμως είναι αποσπασματική. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα και την οικονομική, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, και την οικονομική αλλά και τη θεσμική, να δώσουμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε λύση σε ολόκληρο το φάσμα της καθαριότητας. Άρα θα προσπαθήσουμε έστω και αποσπασματικά σαν Δήμος να δώσουμε κάποια λύση. Σας ανέφερα πριν ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Βεβαίως δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Και μετά και από απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου του 2010, ουσιαστικά απαγορεύει στον Δήμο οποιαδήποτε έκτακτη επιχορήγηση προς σχολικές επιτροπές. Με το αιτιολογικό, με το σκεπτικό, ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους μας φτάνουν. Θα σας πω ακριβώς, με σαφήνεια, γιατί έχω κοινοποιήσει και τα αντίστοιχα έγγραφα, θα σας πω ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή σε ένα προϋπολογισμό για τη λειτουργία ενός σχολείου 100% η χρηματοδότηση φτάνει για το 55% των εξόδων του. Άρα είμαστε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ αυτά έχω να σας πω. Πιστεύω ότι θα υπάρξει φώτιση ώστε να δοθεί ακαριέα και λύση εξ ολοκλήρου στο πρόβλημα της καθαριότητας των σχολείων, της προσοχής όχι μέρες γιατί είμαστε αργά, ώρες.